από τα κεντρικά στούντιο της DR Τηλεόρασης είναι τα γεγονότα με την Αλεξία Δρίτσα. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ιδιαίτερα ικανοποιημένος εμφανίστηκε ο πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Τουριστικών Σκαφών Μιχάλης Κουλικίδης από την πορεία των εργασιών της έκθεσης πολυτελών σκαφών κρουαζιέρας στο Ναύπλιο, αφού όπως δήλωσε, μεγάλος αριθμός πρακτόρων την επισκέφθηκε τις ημέρες της διοργάνωσής της. Ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τόσο το Δήμο Ναυπλίων όσο και το Λιμενάρχη για την οργάνωση του δύσκολου εγχειρήματος. Εξελίχθηκαν πράγματι καλύτερα από ό,τι περιμέναμε. Ήρθαν πολύ περισσότεροι ξένοι από ό,τι περιμέναμε. Οι δημοσιογράφοι ξένοι που ήρθαν και από την Ρωσία και από την Αμερική και από την Αγγλία μείναν ενθουσιασμένοι. Πιστεύω ότι πραγματικά, όπως κάποια πρωτοσέλιδα λέγανε, το Μονακό ήρθε στο Ναύπλιο, νομίζω ότι ακριβολογούσαν. Φαίνονται όλοι και οι επισκέπτες πραγματικά να έχουν τις καλύτερες εντυπώσεις. Είναι δύσκολη η διοργάνωση όμως. Συνέβαλαν άνθρωποι έτσι, του Ναυπλίου. Συνέβαλαν σίγουρα όλη η κοινότητα του Ναυπλίου. Συνέβαλε ο Δήμαρχος, συνέβαλε ο Λιμενάρχης πολύ. Αλλά πιστεύω ότι αγκαλιάστηκε από όλη την κοινότητα η οποία κατάλαβε πραγματικά τη σπουδαιότητα για την πόλη σας. Άρα λοιπόν το εξασφαλίσαμε και για άλλες χρονιές. Δεν το έχω πει ακόμα, αλλά είσαστε πολύ κοντά. 6 μήνες πριν ξεκίνησαν τη δουλειά τόσο ο Λιμενάρχης Ναυπλίου Σπύρος Μαρίνος όσο και υπό την καθοδήγησή του η λιμενική του νομού για να φέρουν εις πέρας τη δύσκολη αλλά και ξεχωριστή διοργάνωση του Mediterranean Yacht Show επί τετραήμερο στο λιμάνι του Ναυπλίου. Μια διοργάνωση που πολλά ωφέλη αναμένεται να φέρει στο Ναύπλιο αλλά και σε ολόκληρη την Αργολίδα μέσω των τουριστικών πρακτόρων και των δημοσιογράφων που διεθνώς μετέφεραν την είδηση προβάλλοντας τον Ναύπλιο ως προορισμό για άλλη μια φορά. Η γενική εκτίμηση είναι πάρα πολύ καλή. Μιλώ βέβαια από την πλευρά των πληρωμάτων και των ξένων δημοσιογράφων, πρακτόρων που έχουν επισκεφθεί ήδη τα σκάφη. Εξακολουθεί, από όσο γνωρίζω, να έρχονται από το εξωτερικό άτομα. Έθαν μάλιστα σήμερα το πρωί 137, όπως με πληροφόρησαν, και να κλείσουν συμφωνίες και φυσικά να μεταφέρουν και την εικόνα στο εξωτερικό. Πολύ ωραία. Η όλη διοργάνωση είναι ένα δύσκολο επιτίδευμα γενικώς θα λέγαμε. Πόσο πολύ ο σχεδιασμός σας κούρασε και σας δημιούργησε άγχος, γιατί ξέρουμε ότι το πόστο σας είναι πολύ βασικό, κύριε Λιμενάρχη. Ξέρετε ότι μπορεί να είστε χαμηλών τόνων και να θέλετε έτσι να δίνετε άλλη εικόνα, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Για πείτε μας. Πόσο καιρό σας πήρε να σχεδιάσετε, να έχετε αυτή την ασφάλεια στα πληρώματα, όλα αυτά, τα οποία μια τέτοια δράση... 6 μήνες. 6 μήνες. Ξεκινήσατε δηλαδή πότε? Για δώστε μας λίγο. Περίπου γύρω στο Νοέμβριο. Γύρω στο Νοέμβριο, όταν τέθηκε το θέμα, ξεκίνησε. Όταν ξεκίνησε όλο αυτό το... Μάλλον υπήρξε αυτή η πρόταση. Yeah. Από εκεί και πέρα έπρεπε να γίνει σωστός σχεδιασμός, ώστε να καταφέρουμε αυτό που λέω εγώ, το επόμενο, όχι αυτό. Yeah. Εδώ πιστεύω ότι τα καταφέραμε αρκετά καλά. Να κάνω μια παρένθεση. Σε αυτό το όλο εγχείρημα θέλω να εκφράσω τις προσωπικές μου ευχαριστίες στους συναδέλφους οι οποίοι εργάστηκαν και εκτός ωραρίου με όλο το ζήλο και την αγάπη που διαθέτουν και για την πόλη και για το λιμάνι και για την υπηρεσία μας φυσικά. Συνήθως, ναι, κύριε Λιμενάρχα, βάζουν κάποιον ο οποίος να ηγείται, ξέρετε, ένας άνθρωπος ο οποίος να ασχολείται με όλα αυτά. Νομίζω ότι πίσω από όλα αυτά κρύβεστε εσείς, όσο και αν δεν θέλετε να το πείτε. Πόσο δύσκολο λοιπόν είναι να περιφρουρήσεις μια τέτοια δύσκολη δράση στην πραγματικότητα? Γιατί ο κόσμος βλέπει τη βιτρίνα, το ωραίο. Πίσω από αυτό όμως υπάρχει μια δουλειά. Κρυβόμαστε όλοι. Δεν κρύβομαι εγώ. Κρυβόμαστε όλοι. Μάλλον είμαστε φανεροί όλοι. Είναι πολύ δύσκολο. Έχω επαναλάβει και στο παρελθόν ότι τα άφρακτα λιμάνια δημιουργούν πρόβλημα και στην αστυνόμευση, αλλά γενικότερα και στη λειτουργία και στη λειτουργικότητα και των υπηρεσιών, αλλά και περισσότερο των ανθρώπων που διέρχονται μέσα από αυτά. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει περάσει στην αντίληψη του συμπολίτη μας αυτή η εικόνα, η εικόνα με τα αυτοκίνητα. Νομίζω ότι μετά από τον απόπλου των σκαφών θα πρέπει όλοι να αναρωτηθούμε αυτό που έλεγα κατά καιρούς και ίσως δεν ακουγόμουν. Τελικά τι λιμάνι θέλουμε? Πρέπει να το ξανασκεφτούμε. Ένα πράγμα το οποίο το τονίζουν κυρίως οι κυβερνήτες, γιατί γνωρίζετε ότι έχουν έρθει εδώ για συγκεκριμένη δουλειά, για να κλείσουν κρουαζιέρα για το επόμενο καλοκαίρι και ενδεχομένως και κάποιες κρουαζιέρες φθινοπόρου.
πρέπει να γνωρίζουμε ότι πουλώντας σήμερα την κρουαζιέρα, την πουλούν με την εικόνα του λιμανιού που έχουμε τώρα. Δεν μπορεί ο πελάτης με την εικόνα που έχει σήμερα, μετά από 2 μήνες, να επισκεφθεί τον Ναύπλιο και να βρει μπροστά του ένα λαλούμ. Μία σύγχυση. Αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε. Θα πρέπει να το προσέξουμε. Χρειάζεται πολύ καλή σχεδίαση. Είναι απλό βέβαια, αλλά όσο συνάμα και δύσκολο, γιατί πρέπει να συγκεραστούν πολλά πράγματα και να υπολογιστούν τουλάχιστον το κομμάτι του κυκλοφοριακού. Μάλιστα. Όλα αυτά λοιπόν συμβαίνουν πίσω από την όμορφη εικόνα και στις επάλξεις όλοι οι λιμενικοί λοιπόν, όλοι οι άντρες του λιμεναρχείου προκειμένου να τα εξασφαλίσουν. Είναι και άντρες και γυναίκες. Όλο το προσωπικό. Γυναίκες. Όλο το προσωπικό, διορθώνω. Όλο το προσωπικό λοιπόν του λιμενικού. Προσωπικό και μάλιστα έχει ενισχυθεί το προσωπικό μας και από τον λιμενικό σταθμό Τολού και τον λιμενικό σταθμό Παραλίου Άστρους, όπως και από ομάδα ειδικών αποστολών του λιμενικού από το κεντρικό λιμεναρχείο Λαβρίου. Όλα τα παιδιά έδωσαν το καλύτερο εαυτό τους. Πιστεύω ότι θα λήξουν, θα τελειώσουν όλα ομαλά. Τουλάχιστον αυτή την εικόνα έχουμε. Εύχομαι και ελπίζω του χρόνου, από όσο με πληροφόρησαν, έτσι, μας είπαν, θα έχουμε την τύχη να το φιλοξενήσουμε και πάλι. Οπότε ετοιμαστείτε πάλι για 6 μήνες δουλειά. Όχι, θα χρειαστεί σχεδίαση και δουλειά από τον επόμενο μήνα, γιατί θα είναι μεγαλύτερο. Το Επιμελητήριο Αργολίδας με συνδιοργανωτές πολλούς φορείς και συλλόγους της Αργολίδας διοργανώνουν ημερίδα με θέμα τη λειτουργία του αεροδρομίου της Τρίπολης ως μοχλού ανάπτυξης της Πελοποννήσου. Η ενημερωτική ημερίδα θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 11 το πρωί στο Βουλευτικό. Ο Εμπορικός Σύλλογος Ναυπλίου είναι ένας από τους συνδιοργανωτές και γι' αυτό το σοβαρό θέμα μας ενημερώνει σχετικά ο πρόεδρος του, Γιώργος Παϊδανάς. Είναι ένα καθαρά αναπτυξιακό έργο. Έχουν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες εδώ και 6-7 χρόνια περίπου, μήπως και παραχωρηθεί το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Τρίπολης και γίνει πολιτικό. Δεν είναι μόνο για το καλό της δικιάς μας περιοχής, είναι για το καλό όλης της Ανατολικής Πελοποννήσου. Είναι στο κέντρο της Πελοποννήσου η Τρίπολη, πάρα πολύ κοντά με τους καινούργιους αυτοκινητόδρομους στον Ναύπλιο, στην Κόρινθο, στη Σπάρτη, και μπορούν να επισκεφθεί οποιοδήποτε και τα αξιοθέατα και τις πόλεις μας και να έχουμε μια μικρή ανάπτυξη. Πήραμε την πρωτοβουλία και για τον εξής λόγο, επειδή σε πολύ λίγες μέρες θα έχουμε εκλογές, να θυμίσουμε πάλι στους κυβερνώντες μήπως μπορέσουν και σπρώξουν λίγο την κατάσταση, μήπως μπορέσουν και βάλουμε σιγά σιγά ένα λιθαράκι για αυτόν τον τομέα. Είδατε πριν λίγες μέρες το λιμάνι του Ναυπλίου μπαίνει σε πολύ καλό δρόμο. Σε λίγες μέρες θα αρχίσουν τα έργα. Είναι ένα στοιχείο ανάπτυξης πάρα πολύ μεγάλο. Η Μαρίνα η δικιά μας του Ναυπλίου θα είναι και αυτή σε λίγο καιρό γεγονός. Αυτό που μας απομένει είναι το αεροδρόμιο, το οποίο το αεροδρόμιο φέρνει πάρα πολύ κόσμο. Εμείς το ζητάμε να είναι και εμπορικό και τουριστικό. Οι αποστάσεις, όπως είπαμε, είναι πάρα πολύ μικρές. Η επισκεψιμότητα θα είναι ιδανική για την περιοχή μας και πιστεύω για ένα καλύτερο αύριο για όλους μας. Ο στόχος της ημερίδας ποιος είναι? Ο στόχος της ξεκίνησε ο Επαγγελματικός Σύλλογος Τολού. Ενδιαφέρει φυσικά και αυτούς και όλους μας περισσότερο. Μαζί με το Επιμελητήριο να μπορέσουμε να τελειώσουμε το θέμα αυτό μία ώρα αργότερα. Μία ώρα νωρίτερα, συγγνώμη, με πάρα πολύ καλό σκοπό. Δεν έχω άλλο τίποτα να πω, απλώς αύριο στις 11 ώρα το πρωί θα γίνει αυτή η εκδήλωση. Δεν είναι καλή ώρα, είναι Τετάρτη, δεν είναι καλή ώρα, αλλά πιστεύω όλοι μας όσοι ενδιαφέρονται για αυτό το σκοπό να είναι στο Βουλευτικό Ναυπλίου για να συζητήσουμε και να ενώσουμε όλες τις φωνές μας για τη δημιουργία αυτού του αεροδρομίου. Παρουσία πλήθους κόσμου, υποψηφίος Δήμαρχος Ναυπλίων με το συνδυασμό Ναύπλιο Νέα Ελπίδα Χριστός Γραμματικόπουλος εγκαινίασε το εκλογικό του κέντρο το βράδυ της Δευτέρας στην πρόνοια Ναυπλίου. Παρουσίασε τους συνεργάτες του και φυσικά δεν παρέλειψε να αναφερθεί στο όραμά του για το Δήμο Ναυπλίων και να τονίσει τα κακώς κείμενα της νέης Δημοτικής Αρχής. Ανεπανάληπτη σε όγκο και απαλμό ήταν η συγκέντρωση στα εγγένεια του εκλογικού κέντρου του υποψήφιου Δημάρχου Ναυπλιαίων Χρήστου Γραμματικόπουλου, που πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα το βράδυ στην πρόνοια Ναυπλίου. Κάνουμε την αλλαγή πράξη και το όραμα πραγματικότητα, τόνισε ο Χρήστος Γραμματικόπουλος και συμπλήρωσε. Σήμερα ο Δήμος κυβερνιέται από μια μικρή ομάδα συμφερόντων, από ένα πολιτικό κατεστημένο ανεπάγγελτον που έχει οδηγήσει το Δήμο στην παρακμή.
Έφτασε επιτέλους η στιγμή όλοι οι δημοκρατικοί πολίτες να ξεσηκωθούμε, να γυρίσουμε σελίδα και να αποκαταστήσουμε έναν Δήμο δικαιοσύνης, δημοκρατίας, εντιμότητας και διαφάνειας. Στη συνέχεια, ο Χρήστος Γραμματικόπουλος ανέπτυξε αναλυτικά τους βασικούς άξονες του προγράμματός του και παρουσίασε όλους τους υποψήφιους συμβούλους του συνδυασμού του. Στην Αργολίδα περιόδευσε τη Δευτέρα υποψήφιος ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Ανέστης και όντας ο ίδιος συνδικαλιστής και τομεάρχης συνεταιρισμών της Γραμματείας Αγροτικού της Νέας Δημοκρατίας, αναφέρθηκε στα ουσιαστικά προβλήματα των αγροτών για τα οποία θα μπορούσε και ο ίδιος να διεκδικήσει στην Ευρωβουλή. Εγώ λοιπόν είμαι ένας κατά κύριο επάγγελμα αγρότης. Είμαι Γραμματέας Αγροτικού της Νέας Δημοκρατίας και Γραμματέας της Πασαγίας. Ασχολούμαι επί σειρά ετών με τα προβλήματα του πρωτογενού τομέα. Και το τελευταίο διάστημα ως Γραμματείας Αγροτικών Φορέων βάλαμε πολλαπλούς στόχους και πάρα πολλούς από αυτούς ήδη τους λύσαμε με νομοθετήματα τα οποία σιγά σιγά θα τα δούνε και οι άνθρωποι του πρωτογενού τομέα και θα τα βιώσουν. Δέχτηκα την πρόκληση αυτή από τον Πρωθυπουργό ακριβώς επειδή άλλαξε το εκλογικό σύστημα και μπορούμε πλέον μέσα από την δύναμη του Σταυρού να εκλέξουμε εμείς οι ψηφοφόροι όλοι τους δικούς μας ανθρώπους, αυτούς που πιστεύουμε ότι μπορούν να φέρουν καλύτερα αποτελέσματα και στη διαμόρφωση των αποφάσεων, αλλά και στην επικοινωνία μαζί, φέροντας τις αποφάσεις αυτές προς υλοποίηση στη χώρα. Και επειδή εγώ μιλάω την ίδια γλώσσα με τους αγρότες, με τους ξενοτρόφους, με τους αλλιείς, πιστεύω ότι μπορεί να προσφέρω περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο για τη διαχείριση του αγροτικού φακέλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που αυτή τη στιγμή αυτή η θέση είναι κοινή. Άρα, δεν υπάρχει κανένα. Ο πρωτογενής τομέας είναι και επίκεντρο γενικά της ανάπτυξης, από ό,τι έχει εξαγγείλει και ο Πρωθυπουργός. Άρα λοιπόν ο ρόλος σας θα είναι πάρα πολύ ουσιαστικός. Ακριβώς. Και αυτό το απέδειξε ο Πρωθυπουργός, διότι πρότεινε και συμπεριέλαβε στο Ευρωψηφοδέλτιο 4 από τον πρωτογενή τομέα, 4 αξιόλογους ανθρώπους, οι οποίοι πιστεύω ότι μπορούν επάξια να εκπροσωπήσουν τη χώρα στο κομμάτι το αγροτικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και ο Πρόεδρος και ο Πρωθυπουργός θέλει να δείξει με αυτό ότι δίνει ιδιαίτερη έμφαση και στο πρωτογενή τομέα αλλά και στην αγροτική ανάπτυξη που μπορεί να υποβοηθήσει και την εθνική οικονομία. Από εκεί και στο εξής, σίγουρα όλοι μας πρέπει να κάνουμε αυτοκριτική, σίγουρα όλοι έχουμε καταγράψει τα λάθη του παρελθόντος και επειδή υπάρχει μια τελευταία ευκαιρία την επόμενη δεκαετία που μπορούμε μέσα από συγκεκριμένα εργαλεία, όπως είναι η Νέα ΚΑΠ, όπως είναι τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, αλλά και εκμεταλλευόμενη τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας, να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις έτσι ώστε όλες οι υφιστάμενες αγροτικές εκμεταλλεύσεις να μπορούν να γίνουν βιώσιμες. Αυτός είναι και ο στόχος, γιατί η κυβέρνηση έχει κάνει καινοτόμες μεταρρυθμίσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Και για να βάλει τα πράγματα σε μία σειρά από εδώ και στο εξής, και για να διορθώσει στρεβλώσεις του παρελθόντος, όπως είναι η φορολογική μεταρρύθμιση για τους αγρότες, που για πρώτη φορά τις αντιμετωπίζει με τέτοιο τρόπο και θα μπορούν να μεταφέρουν τη ζημιά, να κάνουν αποσβέσεις παγίων, να παίρνουν τον ΦΠΑ άμεσα από το συνεταιρισμό ή από τον έμπορο και να παίρνουν βέβαια και πρακτικό ΦΠΑ όταν αγοράζουν μηχανήματα, να μην προπληρώνουν δηλαδή το ΦΠΑ. Από εκεί στο εξής, με σταθερό φορολογικό συντελεστή 13%, ενώ όλες οι άλλες επιχειρήσεις πληρώνουν 25% και 26%, θα μπορούν στο καθαρό εισόδημα, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα έξοδα τα οποία κάνει κάποιος στην εκμετάλλευσή του, να φορολογείται σταθερά με 13%. Αυτό πιστεύω είναι μια καινοτομία και ιδιαίτερα ότι οι επιδοτήσεις, οι ενισχύσεις δεν θα φορολογούνται, αλλά θα λαμβάνονται ως μη φορολογητό εισόδημα. Αυτό είναι κάτι το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους, τους εργάτες της γης, να μπορούν να επενδύουν χωρίς να έχουν πρόβλημα με το πέθανε σχέση. Πιστεύετε ότι υπήρξαν δυνάμεις κατά το πρόσφατο παρελθόν που προσπάθησαν να υπονομεύσουν αυτή τη νέα πολιτική της κυβέρνησης με αποτέλεσμα να έχουμε τις κινητοποιήσεις των αγροτών? Πιστεύετε ότι θα περάσετε το ουσιαστικό μήνυμα των αλλαγών προς τη σωστή κατεύθυνση? Πιστεύω ότι η συγκυβέρνηση έχει και έλλειψεις συντονισμού και έλλειψη επικοινωνίας. Και πάρα πολλά πράγματα, ακριβώς επειδή κάποιοι αρμόδιοι δεν συνεργάζονται με τους ανθρώπους που τους αφορούν τα ζητήματα που αποφασίζουν, δημιουργούνται προβλήματα και
και στις αποφάσεις, οι οποίες βλέπετε ξεκινάνε κατά έναν τρόπο και διαφοροποιούνται τελικά μέσα στη Βουλή μετά από μάχες, ιδιαίτερα των περιφερειακών βουλευτών. Αυτό πρέπει να σταματήσει και πρέπει να μπουν οι κατάλληλοι άνθρωποι στην κατάλληλη θέση και μαζί με τους ανθρώπους για το κάθε θέμα να συνδιαμορφώνουν τις αποφάσεις και να επικρατεί το δίκαιο, η διαφάνεια και το σωστό για τον τόπο. Και μια τελευταία ερώτηση. Πιστεύετε ότι πλέον οι Έλληνες ισότιμα, οι Έλληνες ευρωβουλευτές μπορούν ισότιμα να διεκδικούν για την Ελλάδα, μια και πλέον έχουμε ισορροπήσει, αν θέλετε, την οικονομία μας και έχουμε βγει και στις αγορές? Ενώ παλαιότερα μας έβλεπαν έτσι λίγο ως το μαύρο πρόβατο, δεδομένου ότι θεωρούσαν ότι μας πλήρωναν τα δικά μας χρέη οι Ευρωπαίοι πολίτες. Πιστεύω ότι ο Αντώνης Σαμαράς κέρδισε την αξιοπιστία της Ευρώπης, διότι ακριβώς μέσω από το μνημόνιο που ήταν αναγκαίο κακό για τη χώρα έφερε τα θεμητά αποτελέσματα που προβλέπονταν και τώρα επιζητεί διακαώς να ενεργοποιηθούν οι θετικές ρίζες του μνημονίου, που σημαίνει ότι σύντομα θα έχουμε οριστική διευθέτηση του χρέους και από την άλλη πλευρά θα αρχίσει να υπάρχει ρευστότητα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που αυτός είναι ο στόχος του Προέδρου ως Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να μπορούν να αναπτυχθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 99% των επιχειρήσεων στην Ευρώπη και το 66% των θέσεων εργασίας. Αν λοιπόν αυτό συμβεί και σταθεροποιηθεί και αυτός ο κλάδος, τότε άμεσα θα μπορεί να λυθεί και το θέμα της ανεργίας, το οποίο αφορά ιδιαίτερα τους νέους. Μάλιστα. Και να πούμε λοιπόν ότι Σταυρό θα βάλουμε σε 4. Σε όλη την Ελλάδα είναι τα ίδια πρόσωπα. Να γνωρίζουν και οι πολίτες οι οποίοι θα ψηφίσουν για την Ευρωβουλή. Έτσι, είναι από όλη την Ελλάδα, ψηφίζεστε και με 4 Σταυρούς προτείνεις. Εγώ θέλω να δώσω μια έκκληση να κάνω προς τους ψηφοφόρους και να πω ότι μας δίνει την ευκαιρία η δύναμη του Σταυρού να εκλέξουμε τους δικούς μας ανθρώπους, τους ανθρώπους της παραγωγής, έτσι ώστε να προσδοκάμε καλύτερο μέλλον για όλους. Και πιστεύω ότι πρέπει να συμμετέχουμε όλοι σε αυτές τις εκλογές, γιατί έχουν ιδιαίτερη σοβαρότητα, πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε ως εθνικές εκλογές, γιατί οποιοδήποτε κραδασμός μπορεί να επιφέρει άλλα αποτελέσματα και να πάνε χαμένες οι θυσίες μας μέχρι σήμερα. Η έναρξη της φετινής αντιπυρικής περίοδου ξεκίνησε από την 1η Μαΐου και το πρωί παρουσία του Περιφερειακού Διοικητή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πελοποννήσου Κωνσταντίνου Γιώβα πραγματοποιήθηκε αγιασμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία του Ναυπλίου. Ο νέος διοικητής Υπηρεσίας Ναυπλίου Απόστολος Κρέκας έδωσε οδηγίες στους πολίτες μέσω της DR τηλεόρασης για την προσοχή που πρέπει να επιδείξουν προς αποφυγή πυρκαγιών. Σήμερα είχαμε μία γενική συγκέντρωση όλων των υπαλλήλων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ναυπλίου με αντικείμενο τον καλύτερο σχεδιασμό και συντονισμό της υπηρεσίας μας εν ώψη της τρέχουσας αντιπυρικής περίοδου του 2014. Στο πλαίσιο αυτό μας τίμησε με την επίσκεψή του και ο Περιφερειακός Διοικητής των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Πελοποννήσου, ο κ. Γιώβας. Συζητήθηκαν όλα τα θέματα, αναλύονται όλα τα προβλήματα που τυχόν αντιμετωπίζει η υπηρεσία, ώστε να πετύχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα στην αντιπυρική περίοδο. Για να πετύχουμε όμως αυτά τα αποτελέσματα, καλό θα είναι να στρατευτούν μαζί μας και όλοι οι πολίτες του νομού Αργολίδας, στη βοήθεια των οποίων ποντάρουμε για να έχουμε επιτυχή αποτελέσματα. Θα θέλαμε να μας πείτε πότε ξεκινάει η αντιπυρική και αν έχουμε περισσότερους αρρωγούς στο έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας, όπως γίνεται πρόσληψη εποχιακών. Ήδη μελετάτε και συντονίζετε και προωθείται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουμε τον αριθμό των εποχικών που είχαμε και τις προηγούμενες περιόδους. Η αντιπυρική περίοδος ήδη έχει ξεκινήσει από την 1η Μαΐου και στο πλαίσιο αυτό καλό θα είναι οι πολίτες να αποφεύγουν τη χρήση φλόγας σε οποιαδήποτε αγροτική εργασία κάνουν, προκειμένου να ελαχιστοποιήσουμε τις ζημιές που θα μπορούσαν να προκληθούν από μια τέτοια δράση. Θέλετε να ενημερώσουν την υπηρεσία, έτσι, πρώτον, και δεύτερον, ότι υπάρχουν ποινές σε περίπτωση. Πάντα θα πρέπει να ενημερώνουν την υπηρεσία, να εφοδιάζονται με την ανάλογη άδεια και καλό θα είναι να συμβουλεύονται την υπηρεσία πριν προβούν σε οποιαδήποτε τέτοια δραστηριότητα. Οι ποινές προβλέπονται από τον νόμο. Νομίζω ότι όλος ο κόσμος ήδη γνωρίζει ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με το θέμα αυτό. Συνεχίζονται, αν και σε μικρές ποσότητες, οι εξαγωγές πορτοκαλιών τύπου Βαλένσια σε δύο μόνο χώρες της Ευρώπης και μάλιστα σε τιμές καθόλου συμφέρουσες για τους παραγωγούς, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Αργέας, Δημήτρης Δήμας, που ευχήθηκε τουλάχιστον να συνεχιστεί η εξαγωγή για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, αφού υπάρχουν στα δέντρα πολλοί τόνοι αδιάθετοι, κυρίως στη Λακωνία. Συνεχίζονται μόνο με Βαλέντσια πλέον τα μέρλιν
είναι πάρα πολύ λίγα, αλλά και η αγορά και η ποιότητα δεν κάνει πλέον για εξαγωγές. Κόβουμε Βαλέτζια, στη Λακωνία και εδώ στην Αργολίδα όπου υπάρχουν. Η παραγωγή συνεχίζεται το δράμα των τιμών που δεν μπορούν να καλύψουν ούτε τα έξοδα με αυτές τις αυξήσεις που έχουν γίνει. Πόσο είναι, 5 λεπτά? 10 λεπτά στον παραγωγό είναι τα βαλέτζια, τα καλά και τα ποιοτικά και με καλά μεγέθη. Βέβαια αυτό δεν πάει να πει ότι υπάρχουν υπερκέρδη. Και οι αγορές είναι πολύ πιεσμένες. Εμείς δουλεύουμε 3 φορές τουλάχιστον την εβδομάδα, 3-4 φορές την εβδομάδα. Στέλνουμε Ουγγαρία, Ρουμανία. Σκανδιναβία, Δανία, αυτοί έχουν κοπεί από τις πιο χαμηλές τιμές ακόμη των Αιγυπτιακών. Η ουσία είναι το δράμα που περνάει ο παραγωγός και τον εξευτελισμό των τιμών που υπάρχουν, διότι δεν υπάρχει αγορά, αλλά και τα μεγάλα έξοδα καλλιέργειας που πρέπει να καλλιεργήσει ο παραγωγός, δεν του μένει τίποτα, ίσως μπαίνει και μέσα και αυτό είναι λυπηρό. Μάλιστα. Και πόσο θα διαρκέσουν ακόμη, ξέρετε πόσο περίπου θα πάει αυτή έστω η μικρή εξαγωγή που γίνεται? Μειώνεται συνέχεια και φοβάμαι πολύ να μην κάνω προβλέψεις. Πιστεύω ότι μέχρι τέλος Μαΐου θα είναι το τελευταίο, έτσι πιστεύω. Μακάρι να έρθει και ζήτηση, δεν λέω έλλειψη, να έρθει μια ζήτηση, να φύγουν από τα δέντρα τα πορτοκάλια, να έστω να πάρουν και αυτά τα λεπτά, τα χρήματα ή 1-2 λεπτά ακόμη, για να μπορέσει ο παραγωγός να καλλιεργήσει, για να επιβιώσει, δεν γίνεται. Υπάρχει όμως ποσότητα ακόμα? Υπάρχει πολύ, είναι πάνω από 100.000 τόνους έχει η σκάλα της Λακωνίας. Είναι πάρα πολύ δυστυχώς και δεν κινείται καμία χώρα, δεν κινείται εύκολα εργοστάσιο, ούτε από Μακεδονία, ούτε και από Αργολίδα. Όλοι σε πολύ αργούς ρυθμούς και με πολύ λίγα αυτοκίνητα εβδομαδιαίως. Αυτό το είπαμε και πάλι, ότι είναι πάρα πολύ χαμηλή, ούτε καν τα έξοδα καλλιέργειας. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε μια μικρή διακοπή για διαφημίσεις, σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί. Να ακούς τη γη σου. Να ξέρεις ποιος σπόρος κάνει. Ποια τροφή. Ποια φροντίδα. Να είσαι μηχανικός κάποιες μέρες και γιατρός κάποιες νύχτες. Να καταλαβαίνεις την τεχνολογία με την ευκολία των παιδιών σου και τα σημάδια του καιρού με τη σοφία του πατέρα σου. Να σε βρίσκουν όρθιο τα ξημερώματα, όρθιο και οι δυσκολίες. Και πάνω απ' όλα, να φτιάχνεις ό,τι καλύτερο υπάρχει. Είναι πολλά αυτά που ξέρεις, όσο για αυτά που αναρωτιέσαι. Σε ποιον πρέπει να διαθέσεις αυτό που έφτιαξες? Ποια στιγμή και με ποιο αντίτιμο? Ποιοι θα είναι δίπλα σου στη δύσκολη χρονιά? Γι' αυτά υπάρχει η Τράπεζα Πειραιός. Και σήμερα μπορεί να εξασφαλίσει εσένα και αυτά που παράγεις. Με τη Συμβολιακή Τραπεζική και τη Συμβολιακή Γεωργία και Κτηνοτροφία. Τράπεζα Πειραιός. Σταθερή, γιατί κινείται. It's time to rock.
τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας πλέον δεν είναι ο παλιός μπελάς. Χωρίς καθυστέρηση, με την ελάχιστη αναμονή. Προγραμματισμένα ραντεβού με γνώμονα τη δική σας και μόνο διευκόλυνση. Με υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να αποφεύγονται πρόστιμα και καθυστερήσεις. Σε έναν άνετο χώρο αναμονής με έκθεση αυτοκινήτων εποχής, καφετέρια και ίντερνετ. Με φιλική εξυπηρέτηση πάντα προς τον πελάτη, ιδιωτικό κτεό Ταραντήλης Παναγιώτης. Επιβατικά, φορτηγά, λεωφορεία και μοτοσυκλέτες. Διεύθυνση, 3ο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κύγου στο Άργος. Ωράριο λειτουργίας, καθημερινά 8 το πρωί με 6 το απόγευμα και Σάββατο 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι. Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 10611. Ατζι Κοκόνι, Artistic Hair Design. Λαμπερά, υπέροχα μαλλιά. Ζήσε την εμπειρία. Τώρα που ο χρυσός συμφέρει, άμεσα μετρητά στο χέρι. Golden Deals, ένα χειροδανιστήριο Πελοποννήσου σε Άργος, Τρίπολη, Ναύπλιο. Αγορά χρυσαφικών και δάνεια με ενέχειρο χρυσά κοσμήματα. Άμεση εκτίμηση και πληρωμή της μετρητής στην υψηλότερη τιμή με την εγγύηση και την αξιοπιστία μιας μεγάλης εταιρείας με κρατική άδεια. Ενεχειροδανιστήριο Άργους, πλατεία Λαϊκής Αγοράς, δεύτερος όροφος. Ενεχειροδανιστήριο Τρίπολης, πλατεία Πετρινού, πρώτος όροφος. Ενεχειροδανιστήριο Ναυπλίου, Άργους και Χρυσοστόμου Σμύρνης 1, στάση Θανάσενας. Πρώτος όροφος και στο www.goldendeals.gr. Golden Deals, ένα χειροδανιστήριο Πελοποννήσου. Άμεσα, γρήγορα και απλά, εμπιστοσύνη, ασφάλεια, σιγουριά. Ευρώπη στην αρχαία Ελλάδα έλεγαν μια όμορφη πριγκίπισσα που την έκλεψε ο Δίας. Σήμερα Ευρώπη λέμε... Την Ήπειρο που ανήκει και η Ελλάδα. Και τι ενώνει τις χώρες της Ευρώπης? Η Ευρωβουλή. Η Ευρωλίγκα. Eurovision. Το Ευρώ. Αυτό είναι Ευρώ. Αυτό είναι Ευρώ! Ένα σχολείο με μαθητές που μαθαίνουν σωστά και συστηματικά, μαθαίνουν ξένες γλώσσες και πληροφορική, μαθαίνουν να ερευνούν και να σκέπτονται, μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν. Με γεύμα και μελέτη στο σχολείο, με αθλητικές και πολιτιστικές δράσεις που δίνουν ευκαιρία στο μαθητή να εργάζεται και να ευτενεργεί, να συνεργάζεται στην ομάδα, να χαίρεται τη δημιουργία, να ανακαλύπτει τη τέχνη σε ευρωπαϊκό περιβάλλον, λειτουργικό, ασφαλές και ευχάριστο. Διεκδίκησε και εσύ μια υποτροφία με κατατακτήριες εξετάσεις στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο Αυτενεργό και κέρδισε έκπτωση έως και 80% στα δίδακτρα. Αυτενεργό. Ένα ευρωπαϊκό σχολείο. Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων Προαγωγής Υγείας σε συνεργασία με το Σωματείο Υποστήριξης Ασθενών με Ψωρίαση Καλυψό και την αρρωγή του Δήμου Ναυπλίων πραγματοποίησε το απόγευμα της Δευτέρας ο Τριανών ενημερωτική εκδήλωση με θέμα ψωρίωση, ένα νόσημα που απασχολεί. Ειδικοί επιστήμονες ανέπτυξαν το θέμα και έδωσαν στοιχεία της νόσου που ήταν άγνωστα μέχρι τώρα στο ευρύ κοινό. Η ψωρίαση είναι ένα νόσημα που απασχολεί. Το 2-3% του πληθυσμού υποφέρει από ψωρίαση. Αυτό σημαίνει ότι στην Ελλάδα κατ' εκτίμηση έχουμε 200-300.000 ασθενείς με ψωρίαση. Και αυτό είναι το ένα κομμάτι της ασθένειας. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με την ψωριασική αρθρίτιδα, που είναι ένα παρακλάδι της νόσου και αναπτύσσεται, την εμφανίζουν το 1/3 περίπου των ασθενών με ψωρίαση. Θα αναπτύσσουν κάποια στιγμή στη ζωή τους την αρθρίτιδα. Σαφώς ένα πιο. Το ποσοστό,
Όχι, κάποιο ποσοστό από αυτούς. Το 1/3, το 1/3 περίπου. Στην πορεία έρχεται αυτό. Στην πορεία ακριβώς, και είναι κάτι που σαφώς είναι πιο επώδυνο από ότι η ψωρίας. Η ψωρίας είναι μια νόσος η οποία δεν έχει εθνισμότητα, αλλά ωστόσο δυσκολεύει τη ζωή του ασθενούς. Δεν είναι μόνο αισθητικοί οι λόγοι, είναι και λόγοι που έχουν να κάνουν με την ψυχολογία του ατόμου. Συνήθως το άτομο, ο ασθενής που υποφέρει από ψωρίαση, κλείνεται στον εαυτό του, αποφεύγει την έκθεση του σώματός του σε κοινή θέα. Όλα αυτά τον οδηγούν σε απομόνωση, σε κοινωνικό αποκλεισμό και οπωσδήποτε ένας φαύλος κύκλος δημιουργείται, διότι αυτός ο κοινωνικός αποκλεισμός εντείνει τα φαινόμενα της ψωρίασης. Βέβαια. Εκτός από αυτό, έχει κάποιες επιπτώσεις στον οργανισμό του, δηλαδή κατά καιρούς έχει φαγούρες, έχει τέτοια πράγματα τα οποία του δημιουργούν εκτός από το μέρος της, το ψυχολογικό. Ναι, και άλλα συμπτώματα. Η φαγούρα είναι ένα από τα συμπτώματα της ψωρίασης, βεβαίως, ανάλογα με τη σοβαρότητα της κάθε περίπτωσης, είναι και η φαγούρα, είναι και η ένταση των φαινομένων, των πλακών που δημιουργούνται πάνω στο δέρμα του ασθενούς, η ξεροδερμία. Και όλη αυτή η αίσθηση, η δύσκολη να το πω έτσι, η αίσθηση που έχει ο ασθενής με το δέρμα του. Υπάρχει καταπολέμηση. Καταπολέμηση υπάρχουν. Υπάρχουν φάρμακα, υπάρχουν θεραπείες μάλλον, οι οποίες ποικίλουν ανάλογα με τη σοβαρότητα, ανάλογα με το φύλλο, ανάλογα με τέλος πάντων όλες τις παραμέτρους. Ακριβώς. Αλλά. Και θεραπεύεται ή παραμένει στον οργανισμό, απλά δεν αναπτύσσεται. Θεραπεύει την ψωρίαση, αλλά μόνο παροδικά. Εξαφανίζει τα συμπτώματα. Αλλά η ψωρίαση είναι ένα αυτοάνοσο. Και ως αυτοάνοσο δεν υπάρχει θεραπεία οριστική. Δεν υπάρχει εξωγενής αιτία, είναι έτσι μέσα στο DNA του. Άγνωστη προέλευσή της, ναι, προφανώς είναι μέσα στο DNA και κάποια στιγμή εκδηλώνεται από ένα ισχυρό στρες, από μια μεγάλη στεναχώρια, ίσως και από κάποιους αστάθμητους παράγοντες. Σε μικρή ηλικία, παιδική. Και σε μικρή και σε μεγαλύτερους. Καταγράφονται και ίσως η κληρονομικότητα παίζει κάποιο ρόλο. Σε κάποιες περιπτώσεις όπου οι γονείς είχαν ψωρίαση, κάποιος από το άμεσο οικογενειακό περιβάλλον, καταγράφονται περιπτώσεις που τα παιδιά εμφανίζουν αυτή την ασθένεια. Σε κάθε περίπτωση η ψωρίαση είναι μια νόσος η οποία κακώς συγχαίεται από τον πολύ κόσμο ως μεταδοτική. Δεν είναι μεταδοτική, είναι μια νόσος λοιπόν που προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε αυτό το μύθο της μεταδοτικότητας. Δεν είναι μεταδοτική και οι ασθενείς με ψωρίαση δεν είναι κάτι που πρέπει ο κόσμος να τους αποφεύγει. Κύριε Σαφές, θα ήθελα να σας πω αυτό το σωματείο υποστήριξης. Τι μπορεί να δώσει το Καλυψό, τι μπορεί να δώσει στον καθένα που εντάσσεται σε αυτό. Το κυριότερο που μπορεί να δώσει και παλεύουμε πάνω σε αυτό, εκτός από την άρση αυτής της μυθοπλασίας ότι η ψωρίαση είναι μεταδοτική, αυτό το κυριότερο που μπορεί να δώσει και στα μέλη του και το δίνει, είναι η ενεργή στήριξη, η ψυχολογική στήριξη. Υπάρχει μια γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης, υπάρχουν ομάδες ψυχολογικής υποστήριξης, ατομικές και ομαδικές. Μια στήριξη η οποία επιτρέπει στα μέλη να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της νόσου, να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της ζωής. Εκτός από αυτό, βεβαίως, είναι σαν κάθε σωματείο, αντιπροσωπεύει τα μέλη του και διεκδικεί τα δικαιώματά τους. Ενημερώνει τον κόσμο, κάνει ενημερωτικές εκστρατείες και ενημερωτικές εσπερίδες όπως αυτή τη στιγμή στον Ναύπλιο, ακριβώς. Πόσα μέλη περιλαμβάνει ο σύλλογος? Ενεργά, 120, και μπορώ να πω ότι αυτά τα ενεργά μέλη τριπλασιάστηκαν τους τελευταίους 18 μήνες. Όποιος θέλει να... Στην Αθήνα, τα γραφεία μας είναι στην Αθήνα, στην Εύρου 1, είναι στάση μετρό Μέγαρο Μουσικής, αλλά τα τηλέφωνα είναι στη διάθεσή τους, του κάθε ενδιαφερόμενου, και ιδίως το τηλέφωνο της ψυχολογικής υποστήριξης, το 801-11-77-277, με χρέωση μιας αστικής μονάδας μπορεί ο καθένας να κλείσει ραντεβού για να πάρει την υποστήριξη που είναι αναγκαία να ξεπεράσει τις δυσκολίες του. Στο πώς εμφανίζεται, εννοούμε ποια είναι τα αίτια που την προκαλούν. Είναι μια πολυπαραγωγική νόσος η ψωρίαση, δηλαδή ενοχοποιούνται πολλοί παράγοντες. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι οφείλεται σε κάποια γενετική προδιάθεση του οργανισμού, σε κληρονομικά δηλαδή αίτια, στα οποία δρούν επίσης και κάποιοι εκκλητικοί παράγοντες που την επιβαρύνουν, και εκεί διαταράσσεται το ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού, η άμυνά του, και έτσι εμφανίζεται η ψωρίαση. Θεραπεύεται η ψωρίαση, καταστέλλεται, τι ακριβώς? Είναι ένα χρόνιο νόσημα με εξάρσεις και υφέσεις. Υπάρχουν διαθέσιμες θεραπείες.
Και όσο ο άρρωστος και ο γιατρός ασχολείται με το νόσημα, η ψωρίαση πετυχαίνουμε να βρίσκεται σε μια καταστολή και να θεωρούμε ότι έχει θεραπευτεί. Σε καταστολή όμως, χωρίς να έχει θεραπευτεί. Ναι, ότι έχει θεραπευτεί για το διάστημα που εμείς ασχολούμαστε και χρησιμοποιούμε τις κατάλληλες θεραπείες. Αρκετά μεγάλο μέρος του πληθυσμού από της χώρας μας πάσχει από ψωρίαση, ένα 3%. Φτάνει και το 3%. Είναι ένα πολύ συχνό νόσημα. Και βεβαίως η συχνότητα του νοσήματος εξαρτάται από τη χώρα για την οποία μιλάμε. Είναι πιο συχνή στη Λευκή Φυλή, είναι λιγότερο συχνή στην Κίτρινη και τη Μαύρη Φυλή. Και να πούμε αν υπάρχει πρόβλημα να κολλήσει κάποιος, αυτό που λέμε πολύ απλά, ή αν δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Ξέρετε, υπάρχει μια φύλη. Ναι. Είναι σαν την ψώρα. Η ψώρα είναι διαφορετική από την ψωρίαση. Η ψώρα είναι ένα μεταδοτικό νόσημα που οφείλεται σε ένα παράσιτο, το άκαρι της ψώρας. Η ψωρίαση δεν είναι μεταδοτική, δεν είναι λοιμογόνος, δεν οφείλεται σε μικρόβια, σε ιούς, μύκητες ή παράσιτα. Μπορούμε δηλαδή εμείς οι γιατροί να εξετάζουμε τον άρρωστο με γυμνά χέρια και να μην διατρέχουμε κανένα κίνδυνο. Ξεχωριστή ήταν η συμμετοχή των Λυκειών Ελληνίδων σε εορταστικές εκδηλώσεις για την γιορτή του Αγίου Πέτρου στο Άργος. Λυκεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, με πρωτοπόρο το Λυκείο Ελληνίδων Άργους, παρέλασαν και χόρεψαν, προσδίδοντας ιδιαίτερο χρώμα στις εκδηλώσεις. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας από την DR Τηλεόραση. Μην ξεχνάτε πως όλα τα δελτία ειδήσεων του σταθμού μας αλλά και live το πρόγραμμα της DR Τηλεόρασης μπορείτε να το παρακολουθείτε από το www.drtv.gr. Μείνετε κοντά μας, ακολουθεί η πρόγνωση του αυριανού καιρού. Αμέσως μετά με χάσετε την εκπομπή Δημοτικές Περιφερειακές Εκλογές 2014. Προσκεκλημένος της Κατερίνας Κουρτέλη, ο υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης Αργολίδας Γιώργος Γαβρίλος. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί στις 11 με την νυχτερινή σας ενημέρωση. Προς το παρόν, γεια σας.
Σούπερ μάρκετ Έλα, Πούλος Ανδρέας ΑΒΕΕ. 100% τοπική δυναμική αλυσίδα. Με τρία καταστήματα. Ηρακλέος 30, Άργος, Χαριλάου Τρικούπη 5, Ναύπλιο και 28 Οκτωβρίου και Φωτάκου 1, Τρίπολη. Σούπερ μάρκετ Έλα, Πούλος Ανδρέας ΑΒΕΕ. Είμαστε οι καλύτεροι. Στην ποιότητα, στις τιμές, στις προσφορές. Η συνταγή δίνει τις κατευθύνσεις. Το μεράκι όμως και η αγάπη για δημιουργία είναι αυτά που κάνουν τη γεύση αξεπέραστη. Νανού Ντόνατς. Όλα ξεκίνησαν πριν από 33 χρόνια και πλέον οι λιχουδιές μας έχουν γίνει συνήθεια. Κάθε μέρα ολόφρεσκα ντόνατς σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων και πυροσκή πλούσια σε αυθεντικά ελληνικά υλικά και βέβαια σύμφωνα με όλες τις αρχές του ΧΑΣΠ. Με βασική αρχή, ό,τι βάλεις θα βγάλεις, δημιουργούμε προϊόντα πρώτης ποιότητας και μοναδικής γεύσης. Νανού Ντόνατς. 2,5 ώρες μοναδικής απόλαυσης από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9.30 το βράδυ. Νανού Ντόνατς. Όλα μας τα προϊόντα διατίθενται και για χονδρική πώληση. Άργους 19, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-22008. Από το 1979, κοντά σας. Για αύριο σε όλη τη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις με πιθανότητα πρόσχερων όμβρων στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ασθενείς μέχρι μέτρη και στα ανατολικά μέτρη έως ισχυρή. Η θερμοκρασία θα κοιμάται στα βόρεια από 10 έως 20 βαθμούς, στα δυτικά από 10 έως 23, στα υπόλοιπα υπερβολικά από 11 έως 23 και στα νησιά από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Και την Πελοπόννησο προβλέπονται λίγες νεφώσεις με πιθανότητα πρόσχερων όμβρων στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ασθενείς μέχρι μέτρη και στα ανατολικά μέτρη έως ισχυρή, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Θα δούμε τώρα τις θερμοκρασίες που έχουν αύριο οι πρωτεύουσες των νομών της Πελοποννήσου.